Από τις αρχές του μήνα έχουμε καταθέσει μία τροπολογία που αφορά την παράταση της προστασίας των δανειοληπτών από τους πληστηριασμούς, που έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά την απαγόρευση μεταβίβασης κόκκινων δανείων στα distress funds, στα κοράκια που θα έρθουν να αγοράσουν φτηνά προκειμένου να κερδοσκοπήσουν. Και δεύτερον, την παράταση του νόμου Κατσέλη που προβλέπει την προστασία πρώτης κατοικίας με τους όρους που προβλέπει, δηλαδή για αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ, η οποία όμως προσαυξάνεται για κάθε μέλος της οικογένειας και φτάνει για μια τετραπελή οικογένεια στα 450.000 ευρώ. Και δεύτερον, την παράταση ισχύως του λεγόμενου νόμου Παπαθανασίου που προβλέπει την προστασία για δάνεια προς τράπεζες, για χρέη προς τράπεζες, έως 200.000 ευρώ, την προστασία από κάθε είδους πληστηριασμό. Έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση μετά από 20 και πλέον μέρες σιωπής και όχι μόνο δεν βάζει στη Βουλή προς ψήφιση την τροπολογία που καταθέσαμε, την απόλυτα λογική τροπολογία, αλλά παρουσιάζει ένα νόμο που αφήνει ορθάνυχτη την κερκόπορτα για να ξεκινήσουν μαζικά πληστηριασμοί το επόμενο διάστημα μέσα στο 2014 στη χώρα. Δεν ορίζει τίποτα σε σχέση με την απαγόρευση μεταβίβασης κόκκινων δανείων σε distress funds. Φαίνεται δεν την ενδιαφέρει αυτό. Ορίζει μόνο μία παράταση του νόμου Κατσέλη, αλλά τον τροποποιεί κιόλας. Πάει στις 200.000 ευρώ ανεξάρτητα από τα μέλη της οικογένειας και το κυριότερο, δεν ορίζει καμία πρόβλεψη για παράταση του νόμου Παπαθανασίου. Ουσιαστικά αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη ακόμα και τις τάξεις των 500 ή 1.000 ή 2.000 ευρώ προς τις τράπεζες. Θεωρούμε ότι αυτό είναι αδιανόητο. Και πιστεύουμε ότι οι βουλευτές που θα κληθούν αύριο να ψηφίσουν αναλαμβάνουν μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Και δεν μπορούμε να παίζουμε κρυφτούλι. Να κρύβουμε στις λεπτομέρειες ενός νόμου που έσπευσαν όλα τα μέσα ενημέρωσης να το χαρακτηρίσουν ως νόμο σωτηρία για τους δανειολήπτες, να κρύβουμε στις λεπτομέρειες τόσο την παράταση της ομοιρίας των δανειοληπτών, όσο όμως και μια καταστροφική προοπτική για την ελληνική οικονομία. Διότι η μαζική πληστηριασμή σημαίνει ραγδαία υποτίμηση της αξίας των ακινήτων και προοπτικά σημαίνει τεράστιες μαύρες τρύπες στις ήδη προβληματικές τράπεζες. Άρα σημαίνει ότι ολοκληρώνεται ο φαύλος κύκλος της εσωτερικής υποτίμησης, της υποτίμησης ελληνικής οικονομίας, με συνέπειες ιδιαίτερα αρνητικές για το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Καλούμε κάθε βουλευτή να αναλάβει την ευθύνη του απέναντι σε αυτή την αρνητική προοπτική για την ελληνική οικονομία. Είναι απαράδεκτο το νομοσχέδιο για τους πληστηριασμούς. Καλούμε την ίστατη ώρα τους βουλευτές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να το καταψηφίσουν. Διότι στην πραγματικότητα απελευθερώνονται οι πληστηριασμοί. Έχουμε δηλαδή απελευθέρωση των πληστηριασμών σε δύο δόσεις. Διατηρεί την προστασία της κύριας κατοικίας σε λίγες περιπτώσεις. Αυτό θα αποδειχθεί δυστυχώς στην πράξη. Φτωχοποιούμε την ελληνική κοινωνία και πραγματικά θα βιώσουμε φαινόμενα τα οποία απεύχομαι να υπάρξουν.